Γιάννη Σωτηρόπουλο. Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017. Ήταν λίγο μετά τις 9 το βράδυ. Το κατάμεστο από μαθητές, δασκάλους και γονείς προάβλιο του 6ου Δημοτικού Σχολείου ξαφνικά παγώνει. Μια αδέσποτη σφαίρα καρφώνεται στο κεφάλι του άτυχου Μάριου. Και η καλοκαιρινή γιορτή του σχολείου μετατρέπεται σε τραγωδία. Πέφτανε από ό,τι ξέρω γύρω στο 25 πυροβολισμούς. Κάποιος τώρα ήθελε να δει τον αντρισμό, το ξέρω εγώ τι θα πω. Μια σφαίρα βρήκε το παιδί στο κεφάλι και το κουτσουδονίμα της ζωής του μια για πάντα. 6 μήνες πέρασαν ήδη από την τραγική απώλεια του μικρού Μάριου και έρευνες αστυνομίας παραμένουν στο σκοτάδι. Ένα έγκλημα χωρίς τιμωρία. Κάθε μέρα με το τηλέφωνο στα αυτήν, περιμένω να ακούσω κάτι επίσημο. Θέλω να αποκτήσει η περιοχή εδώ πέρα την ηρεμία της, την ασφάλειά της, τα παιδιά να είναι όλα ασφαλείς και να είμαι ο τελευταίος που έρχεται σε αυτή τη θέση. Απογοητευμένοι από την εξέλιξη των ερευνών, οι γονείς του άτυχου μαθητή έκαναν μήνυση και αγωγή αποζημίωσης κατά του δημοσίου, ζητώντας ταυτόχρονα την παρέμβαση της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου. Να αποδοθούν ευθύνες στα όργανα της ελληνικής πολιτείας που με τις παραλήψεις τους και την αδιαφορία τους δημιούργησαν τις συνθήκες που οδήγησαν σε αυτό το τραγικό περιστατικό. Με την κίνηση αυτή που κάνετε, τι μήνυμα θέλετε να στείλετε? Να δοθεί τέλος σε αυτό το καθεστώς ανομίας που ενθαρρύνει και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τέτοιου είδους περιστατικά.